Να ξεκινήσουμε με Θεσσαλονίκη. Μια ιδιαίτερη μέρα για όλους τους Έλληνες και εκεί βέβαια πάνω στην Θεσσαλονίκη πολλές οι δράσεις, κάθε χρόνο τέτοια μέρα και πολλές πρωτοβουλίες. Και θα συναντήσουμε την κυρία Ευαγγελία Γιουμπάκη και να της ευχηθούμε βέβαια και χρόνια πολλά για την ημέρα. Μάλιστα, σε αναμονή θα δεχτεί τώρα τις ευχές μας σε λίγα δευτερόλεπτα, φαντάζομαι, υποθέτω. Σωστά, θα δεχτεί σε λίγα. Ενώ βλέπουμε εικόνα βέβαια από Θεσσαλονίκη. Κυρία Γιουμπάκη. Την καλησπέρα μου, τι κάνετε? Χρόνια πολλά και για την ημέρα, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά για όλη την Ελλάδα μας, για όλο... Η κυρία Γιουμπάκη βέβαια είναι... έχει καταγωγή από την Κρήτη, μόνιμη κάτοικος της Θεσσαλονίκης, τα έχουμε ξαναπεί. Μας έχει μεταφέρει και το κλίμα εκεί από τη Θεσσαλονίκη. Για πείτε μας λίγο, ο Λευκός Πύργος φωτίστηκε στα χρώματα... Φωτίστηκε με ήρωες του 1821, το ίδιο και η λέσχη εξωματικών φρουρών. Και... θα σας το δείξουμε τώρα, θα γυρίσουμε την κάμερα. Βέβαια. Να το δείτε. Α, πολύ ωραία. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση δείχνει τώρα. Ναι. Εν αλλάξει θα δείξει και ήρωες. Τον Παπαφλέσσα, τον Κολοκοτρώνη. Νομίζω, μόνο, λίγο υπομονή. Υπομονή, υπομονή, εδώ είμαστε. Νομίζω ότι ξεκίνησε αυτή η φωταγώγηση και αυτή η πρωτοβουλία τα τελευταία 2-3 λεπτά, σωστά. Τώρα ξεκίνησε. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα βραδιάζει και φαίνεται καλύτερα βέβαια. Ναι. Εδώ ο Παπαφλές, 25 του Μάη. Ναι, ναι. Πείτε μας πώς είναι να το βλέπετε αυτό από κοντά, πάνω στον Λευκό Πύργο. Παιδιά, αν μπορούσε η κάμερα να δείξει το τι κόσμο έχει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κατέβηκαν πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς για να αποθανατήσουν αυτό που βλέπετε. Εδώ δείχνει λίγο, Μάνο, η δύναμή σου πέλαγος και η θέλησή μου βράχος. Πόσο συγκινητικά λόγια. Τα συναισθήματα. Βέβαια, έντονα. Τα συναισθήματα, παιδιά, τέτοια μέρα... είναι έντονα, τιμούμε τους ήρωές μας, πρόταξαν τα στήθη τους στους Τούρκους, τους Οθωμανούς. Και εδώ για την ιστορία του Λευκού Πύργου να σας πω ότι στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν φυλακή και τους μελοθάνατους τους έβγαζαν από τα παράθυρα, θα το πω λίγο, θα ακουστεί σκληρό, αλλά είναι όμως πραγματικότητα. Τους έβγαζαν λοιπόν από τα παράθυρα και τους έσφαζαν. Κύριε... το αίμα που έγινε τους τοίχους και ονομάστηκε Κόκκινος Πύργος. Φεύγοντας όμως οι Οθωμανοί από τη Θεσσαλονίκη, σε έναν τελευταίο κατάδικο τον είπανε, αν θέλει να βάψει το Λευκό Πύργο λευκό, άσπρο, θα του χαρίσουνε και την ποινή του. Κυρία Γιουμπάκη, ο πύργος, ο Λευκός, φωτίζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα ή ήταν μια κίνηση και κάτι που το είδατε πρώτη φορά φέτος? Πρώτη φορά φέτος είναι. Πρώτη φορά. Φαντάζομαι υπήρξαν πάρα πολλοί που το φωτογράφησαν από τα πρώτα λεπτά. Έχει μαζευτεί ο κόσμος. Βλέπουμε και το πλάνο σας. Και εδώ να γυρίσουμε λίγο και την κάμερα στη λέσχη εξωματικών φρουράς. Το βλέπετε? Βέβαια, βέβαια. Πολύ όμορφη εικόνα και εκεί... Εντάξει, είναι ένα αγαπημένο μέρος εκεί στη Θεσσαλονίκη, κεντρικό σημείο. Είναι η καρδιά της Θεσσαλονίκης, ναι. Και βλέπουμε και κάποιοι ήρωες πάλι της Επανάστασης να φωτίζονται και στην ΛΑΦ. Κρυφό τελείο δείχνει τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Ρίγα Φεραίων, τον Κουντουγιώτη. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, δεν το έχουμε δει άλλες χρονιές και πάντως μπράβο στο Δήμαρχο που το σκέφτηκε. Μαντώ Μαυρογε... όχι Τζαβέλα. Εντάξει, νομίζω καταπληκτική η περιγραφή, κυρία Γιουμπάκη. Μας δίνεται ακριβώς το κλίμα. Και μάλιστα, πολύς ο κόσμος. Όμορφες, ξεχωριστές εικόνες στο κλίμα της ημέρας στη Θεσσαλονίκη. Μας έχει συνηθίσει άλλωστε. Έτσι. Το μήνυμα, το μήνυμά σας βέβαια και το μήνυμά σας, κυρία Γιουμπάκη, εκεί βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη σε μια δύσκολη περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν,
Να ευχαριστήσουμε την κυρία Γιουμπάκη, να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεχωριστή εικόνα.